Άμος ο πρόεδρος, ίσως λόγω κάμαρου, ίσως λόγω κούρασης, μετά από τις 4 ώρες, είπε, ωραία, λαμβάνονται υπόψη και υιοθετούνται οι αντιρρήσεις. Η Επιτροπή ομόφωνα δεν κατέγραψε σαν αντίρρηση. Λάθος. Δεν κατέγραψε. Οφείλω να πω την αλήθεια. Είχες πάρα πολλές αντιρρήσεις, μπορεί να ήταν κούραση, μπορεί να φύγαμε κάπως άτσαλα, μπορεί να τελειώσαμε κάπως βιαστικά, αλλά στην ρίση του Προέδρου, άρα κατά τα λοιπά, η απόφαση είναι ομόφωνη εφόσον θα ληφθούν υπόψη οι προσθήκες και οι παρατηρήσεις του κ. Ανταπούφη. Δεν είπες, όχι, εγώ διαφωνώ σε ένα, δύο, τρία. Δεν το καταψηφίσω. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά τι. Παιδιά, έλεος τώρα. Εντάξει, δεν γίνεται. Οι μισθοί είχαν φύγει. Αυτοί που ψήφισαν τις ΔΕ, το ψήφισαν αφέξ. Αυτή ήταν η διαδικασία. Νίκο και Νίκο. Μη φωνάζεις. Δηλαδή είναι ντροπή για την εικόνα. Άρα είναι ντροπή. Άρα είναι ντροπή. Ποιος έφυγε, έφυγε η καλά ποιος. Έλα τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτές οι... Άρα είναι ντροπή και αυτές. Βλέπετε λοιπόν, δεν έφυγατε να κάνουμε το διάλειμμα. Δεν έφυγα να κάνουμε διάλειμμα. Σε ποιος έφυγε. Ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω. Ένα πράγμα που δεν ήξερα σε όλη τη διαδικασία. Καταρχά συμφωνούμε όλοι ότι αυτό που αποφάσισε η Επιτροπή βάζει είτε αργά είτε με λίγο περισσότερο έλεγχο είτε με οτιδήποτε. Κανόνες. Βάζει του κανόνε. Βάζει πλέον ένα πλάνο στο οποίο θα πορευτούμε όλοι. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Συμφωνούμε δηλαδή επί τη διαδικασία και καθόμαστε αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούμε το σώμα με φωνέ και με χαρακτηρισμού για το αν ήταν ή δεν ήταν. Δεν θα λυθεί αυτό το θέμα και πραγματικά κάνω έκκληση μήπω σε σένα γιατί ούτε ο τρόπο ούτε η ένταση δικαιολογείται. Για αυτό το θέμα. Το ότι μπαίνει ένας κανόνας επιτέλους. Το ότι θα πρέπει αυτοί οι μαγαζάτες οι οποίοι πραγματικά δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί το πρόβλημα που δημιουργείται στην παλιά την πόλη είπαμε ότι θα πρέπει να δοθεί και άλλους γεωμετές. Και άλλους κατοίκους οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν μια αποσυνδεδεμένη πόλη. Και άλλους μαγαζάτες οι οποίοι νομίζουν ότι παίρνουν αποφάσεις για να γεμίζουν τους δρόμους κατά τραπεζοκαθίσματα. Εκεί λοιπόν έρχεται να πει ένα πράγμα αυτή τη στιγμή. Αυτή η επιτροπή ομόφωνα θα έπρεπε σήμερα πραγματικά να το χαρούμε ομόφωνα. Ότι μπαίνει ένας κανόνας. Τώρα, αν θα διατηρηθεί, πώς θα διατηρηθεί, θα κάνει ο κ. Κυριακίδης, είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε. Όχι όμως να φτάσουμε σε ένα σημείο να συζητάμε για την προσωπική σου άποψη ή να καταγραφεί ότι πραγματικά δεν ήταν ομόφωνα. Δεν το θες έτσι, εντάξει. Μα έκανα την τοποθέτησή μου. Δεν είναι όμως από κανείς τον δήμαρχο ψεύτη. Απειλή στο συμβούλιο. Θα δούμε και θα κάνουμε τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Θα συμφωνήσουμε ότι παίρνουν κανόνες πλέον. Υπάρχουν διαδικασίες που παίρνουν κανόνες με αυτό το. Κάνουμε διάλογο τώρα τελειώσαμε. Μα την απόφαση την άποψη την είπα.